Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, δεν τα έχω μάθει απ' έξω, πρέπει να τα διαβάσω από μέσα, συγγνώμη έτσι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Στερεάς της Ελλάδος, ο Ορφέας, σας καλωσορίζω στο χορό μας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Απόψε είναι κοντά μας καλλιτέχνες από πολλές περιοχές της Ελλάδας, θα τους απολαύσετε στη συνέχεια. Έχουμε νέα παιδιά ταλαντούχα. Έχουμε καταξιωμένους καλλιτέχνες και έχουμε και ονόματα μεγάλα που έγραψαν ιστορία και τους οποίους θα θυμίσουμε απόψε για την προσφορά τους. Και τους καλλιτέχνες, επειδή υπάρχει πληθώρα καλλιτεχνών, να μην υπερβούμε το πρόγραμμα για να βγουν να προλάβουν να τραγουδήσουν άλλοι. Μας θυμούν με την παρουσία τους ο τέος δήμαρχος από Δωτίας, ο Βασίλης ο Σούζας, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, Μπαίνιος Κάρος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Τσιλιγιάννης Σωτήρης, ο πρόεδρος του Σωματείου Μουσικών Πάτρας, ο Δαβίδ, ο Δημήτρης ο Μπράβος, μαζί με το Δέλτα Σίγμα. Θα καλέσω τον εκπρόσωπο θεότητα στον Μίλτον, τον Αναθροπάθη, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Καλά να περάσουμε. Καλά να περάσουμε, και εμείς να συμμετέχουμε και εσείς να συμμετέχετε. Από όρεξη βλέπω έχουμε. Είμαι εκπρόσωπος, δεν θα πω ότι είμαι μόνο τραγουδιστής, αλλά και δεύτερος επαγγελματίας και γι' αυτό στηρίζω και τον Σύλλογο με τα παιδιά εδώ, από το Ευπάλαιο, τον Αποστόλη και τον Γιάννη τον Πριόβολο. Άμα έχετε κανένα παράθυρο, κανιά κούρνια, φτιάχνουμε απ' όλα. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλους και τους παλιούς και τους νέους που είναι εδώ και να σας ευχηθώ όλους καλό Πάσχα και υγεία να έχουμε όλοι και να ανταμώνουμε και να είμαστε και στο μέτρο για τον χρόνο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Απόψε είναι κοντά μας η κορυφαία δημοτική φωνή της Ελλάδας που το όνομά της έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα. Είναι η βασίλισσα του δημοτικού μας τραγουδιού, η Θασία Ελβέρα. Η Θασία Ελβέρα γεννήθηκε στο Φαρέα Καΐας, είναι ένα από τα 8 αδέρφια, παιδιά του μουσικού Άγγελου Βέρα. Ξεκίνησε από πολύ μικρή το δημοτικό τραγούδι και κυκλοφόρησε τους πρώτους δίσκους σε ηλικία μόλις 14 ετών. Οι πρώτες επιτυχίες που όλοι θα ξέρετε, και παλιοί και καινούργοι, Φάξε Μαμούλα Θάματα, Χρυσούλα και άλλα. Έχει τραγουδήσει εκατοντάδες τραγούδια παραδοσιακά δημοτικά με την ιδιαίτερη φωνή της που μας συγκινεί πάντα στο ακούσμα. Μοναδική απόδοση όσο καμία άλλη έχει στο κλέφτικο επιτραπέζιο τραγούδι. Έχει τραγουδήσει σε όλα τα μεγάλα γνωστά κέντρα της Αθήνας, σε αμέτρητες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Έχει κάνει περιοδή στο εξωτερικό και σε εμάς τους μουσικούς έχει χαρίσει πολλά και πάντα την μελετάμε και την αγαπάμε. Είναι μεγάλη μας τιμή λοιπόν απόψη που είναι κοντά μας και θα την ακούσουμε και στη συνέχεια να μας πει δύο τραγούδια. Καλώ με τον δήμαρχο, τον πρώην, τον κύριο Σούζα, να κάνει την απονομή της τιμητικής πλακέτας. Yeah.
ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και ευχαριστώ και εσάς απόψε που είμαστε εδώ και νιώθω ότι, ότι είμαστε μια οικογένεια. Θα δείξατε επίκαια και εσείς και οι συνάδελφοι που είναι δίπλα μου, γιατί έχω και καμιά δεκαετία χρόνια να τραγουδήσω. Ποιος να είναι το μηχάνημα μου τα φύγει, σ' αφήνει. Θα προσπαθήσω να δώσω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση και πάντα χαρές και καλό Πάσχα. Επίσης είναι μαζί μας ο εξαίρετος δημοτικός τραγουδιστής, ο Γιάννης Ουβέρας, και αυτός από την οικογένεια των Βεραίων, γιος του Άγγελου, αδερφός της Θασίας, με πολλά χρόνια στο επάγγελμα, καταξιωμένος, συνάδελφος και με δισκογραφία. Και αυτός από τους καλλικέλαδους αδερφούς Βέρα. Ο Μένιος ο Χάρος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, να κάνει την απονομή. Γεια σας και από μένα. Έχουμε καλή διασκέδαση. Καλώς σας βρήκαμε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο των Μουσικών της Ολακαρνανίας, τον Πάματο Κοτρότσα και το επιτελείο του εδώ, τον Βασίλη Κοστούλα και τα άλλα τα παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς. Αυτή τη στιγμή η Θασία και εγώ εκπροσωπούμε τα άλλα από τα αδέρφια. Είμαστε μια οικογένεια με 8 παιδιά και ο πατέρας 9, η μοναδική στην Ελλάδα. Όλοι στη δημοτική παράδοση. Και προσφέραμε τα μέγιστα όσα μπορούσαμε. Η Ολοκαρνανία, η Ναύπακτο και η ευρύτερη περιοχή εμάς μας στήριξε. Από εσάς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας στηρίξατε και μας αγαπήσατε όπως και εμείς σας αγαπάμε. Να είστε καλά, καλό Πάσχα και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Σύλλογο και σε όλους εσάς. Να ευχαριστήσω και τους μουσικούς που μας διασκεδάζουν. Έχουμε κοντά μας τον μεγάλο δημοτικό τραγουδιστή που έχει γράψει και αυτός ιστορία με τη σειρά του, από τους κορυφαίους του είδους, ο Θανάσης ο Βαρσαμάς. Δημοτικός τραγουδιστής με τεράστιο ρεπερτόριο, πολιτικές ικανότητες που τραγουδάει όλα τα μοτίβα με την ίδια άνεση. Ο Σωτήρης ο Τσιλιάνης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο περίπτωτος να κάνει την επιβολή. Καλησπέρα και από μένα, να είστε όλοι καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Μουσικών, τον κύριο Κοντρότσο, τον Βασίλη Κοστούλα, όλο το team και τον φίλο τον Μίλτο, να ευρωπάτε. Να είστε πάντα καλά και τους εύχομαι και στους μουσικούς πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Να αποκαταστήσω την αλήθεια βέβαια, δεν είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, απουσιάζει ο πρόεδρος και την Ομοσπονδία την εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή διασκέδαση. Στη συνέχεια έχουμε κοντά μας άλλον έναν κορυφαίο
μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως ο βάρδος του Δημοτικού Τραγουδιού. Είναι ο Γιάννης Σέτος, από τους ποιοτικούς τραγουδιστές της Ελλάδας, με δισκογραφία και πολλά σουξέ, που αγάπησε ο κόσμος και τραγουδιούνται από όλους τους τραγουδιστές. Από τον οποίο θα την κάνω εγώ. Πρόεδρο, είσαι να την αφήσει κάτι για τον εαυτό του. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνανε το Προεδρείο εδώ όλο. Και βεβαίως ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε απόψε να γλεντήσουμε μαζί. Να είστε καλά και καλό Πάσχα. Τραγούδησαν πριν στο λαϊκό πρόγραμμα ο Μίλτος ο Ξενοπανάκος, ο Γιώργος ο Ράικος και ο Χιλίας ο Χατζόπουλος. Στο μπουζούκι ήταν ο Πάνος Ζουμάς, κιθάρα ο Παναγιώτης ο Τσάκος, αρμόνιο ο Κώστας ο Πέπης, και στα χρουστά έχουμε τον Δημήτρη Καραγιάννη, τον Μιχάλη Μπακάλη, τον Σπύρο Βασιλάρη, τον Τόνι Μαυρατζά. Μπορεί να είναι κι άλλοι. Χρουστά έχουμε πάρα πολλά. Το πρόγραμμα μας στο Δημοτικό θα ξεκινήσει με την Τασία Βέρα και τον Γιάννη Βέρα να μας πούνε από 2-3 τραγουδάκια και στη συνέχεια θα μπορείτε να χορέψετε. Επίσης να ενημερώσουμε ότι για λόγους υγείας δεν είναι κοντά μας η Λούλα η Παπά και ο Πάνος ο Καραγιάννης με τον κλαρίνο. Κάποιο πρόβλημα υγείας του Παναγιώτικου δεν μπορούσε να είναι κοντά μας και της Λούλας. Πιστεύουμε του χρόνου θα είναι κοντά μας.